Στην καλύβα και έλεγα, γιατί έχασα, τι δεν έκανα καλά. Δεν το έλεγες τόσο ήρεμα, θέλω να σου πω. Ναι. Στον πάγκο. Μετά μόλις ναι. Εγώ ξέρω τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στους προπονητές σου. Γιατί στον πάγκο σε άκουγα που έλεγες στο Σάκη εκείνη την ώρα, τα άκουγε ο Κακομοίρης. Και έλεγες, τι δεν έχω κάνει καλά, τι φταίει, τι είναι αυτό. Και άρχισε και κάνεις αυτόν τον υπολογισμό που αυτό πρέπει να το κάνει ένας αθλητής μέσα του, ρε παιδί μου, για να μπορεί να βρει τη λύση. Πάντα, πάντα. Δηλαδή σε κάθε ραν και σε κάθε στόχο, ακόμα και να τα πήγαινα καλά, μπορεί να μην έπαιρνα την νίκη, αλλά να έκανα 10 βολές. Να μην τις έκανα. Γιατί δεν έκανα 3. Τι λάθος έκανα και δεν έκανα. Πολύ ωραίο. Ήταν ένας από τους λόγους που πιστεύεις ότι σε κράτησε μέσα στο παιχνίδι αυτό. Το αγωνιστικό. Ο τρόπος που αντιμετώπισες ενδεχομένως την ήττα και το πείσμα σου. Ξέρω αν ήταν ένας λόγος που με κράτησε μες στο παιχνίδι. Σίγουρα εγώ μπήκα για το αγωνιστικό. Τους δύο πρώτους μήνες νομίζω ήμουνα τελείως άστοχη. Αλλά επειδή ξέρεις κι εσύ, μέχρι να εκκληματιστείς, να βρεις λίγο στόχο, να μπορείς να κατεβάσεις τους παλμούς την ώρα που πρέπει, να βρεις την ψυχραιμία, να δεις ακριβώς το στόχο και να συγκεντρωθείς σε αυτό. Και είναι και δύσκολο. Περνάει λίγος καιρός. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω μετά από τους δύο μήνες που το βρήκα αρκετά, πιστεύω ότι ήταν ένας λόγος στο αγωνιστικό κομμάτι που με κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Είναι όμως και θέμα χαρακτήρα. Θέλω να πιστεύω. Γιατί... ναι, είναι, βέβαια, αλλά είναι και θέμα χαρακτήρα. Γιατί τηλεοπτικά τα πρόσωπα τα οποία ξεχωρίζει ο κόσμος είναι τα πρόσωπα τα οποία κάτι του αγγίζουν σε επίπεδο βλέπω πράγματα σε σένα. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο το είδαμε. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια περισσότερο. Να ξεκινήσουμε λίγο από το πριν όμως, το πόσο πραγματικά ήθελες να μπεις μέσα στο παιχνίδι και σε αυτό το οποίο είδαμε σαν αλλαγή να γίνεται με την άφιξη του Σάκη. Είδαμε τις δικές σου εκρήξεις, είδαμε όμως μετά πραγματικά ένα προσωπάκι να έχει γλυκάνει, μια αίσθηση της Μαριαλένας, μιας άλλης Μαριαλένας. Της το είπα και μέσα, θέλω να το πω. Της λέω, εγώ νόμιζα ότι έβλεπα μια άλλη Μαριαλένα προς Σάκη και όταν μπήκε ο Σάκης, ένα άλλο κορίτσι. Ναι, ισχύει αυτό. Να πω πρώτα πόσο πολύ ήθελα να μπω στο παιχνίδι. Λοιπόν, και αν ήθελες να μπεις μόνη σου. Ναι. Είχατε κάνει μαζί τις δηλώσεις με τον Σάκη. Ποτέ, δεν είχα... Το ήξερες ότι έχει στείλει ιδέα. Το... Δεν είχα ιδέα. Παιδιά, πραγματικά σου το λέω. Φιλάω και σταυρό. Τον Σάκη τον είδα πρώτη φορά στο casting με τα αγωνίσματα. Και εκείνη την ώρα τον βλέπω μπροστά μου και λέω... Τσοκ. Λέω, δεν μου κάνει πλάκα ο Θεός, δεν υπάρχει περίπτωση. Και τέλος πάντων εκεί τον είδα πρώτη φορά. Εγώ είχα κάνει μόνη μου τη δήλωση. Ήθελα να μπω από το πρώτο κιόλας παιχνίδι που μου άρεσε. Γενικά μου άρεσαν πάρα πολύ τα αγωνίσματα, ξέρεις. Πόσες δηλώσεις, ποιες χρονιές έχεις κάνει, έχεις κάνει. Όχι. Φέτος. Σκεφτείτε, Σάββατο δήλωση με το Κίκη Κυριακή με πήραν τηλέφωνο. Μπρο. Καλησπέρα, λέω. Γεια σας. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που αναζητάτε. Άρα δεν κάνατε δήλωση μαζί, αλλά περάσατε κάποια κάστινγκ στα αγωνίσματα που εκεί είδες ότι ήταν. Είδα τον Σάκη στο πρώτο κάστινγκ με τα αγωνίσματα και μετά στο δεύτερο κάστινγκ που έγινε. Η τελική δωδεκάδα, νομίζω. Μιλήσατε εκεί. Ναι. Την πρώτη φορά με πήρε αγκαλιά και μου λέει, ξέρω ότι θα τα καταφέρεις και τα λοιπά. Εγώ ήμουν παγωμένη. Λέω, τι κάνει τώρα αυτός με αγκαλιά. Παγωμένη ήσουν γιατί είχατε χωρίσει ή γιατί υπήρχε κάτι άλλο στη ζωή σου, οπότε ήταν λίγο όχι, περίεργο. Όχι, είχαμε χωρίσει και δεν μιλάγαμε. Και δεν μιλάγαμε. Είχατε χωρίσει άσχημα. Εντάξει, νομίζω ότι όλα τα ζευγάρια τσακώνονται. Okay. Δηλαδή, ναι, okay, χωρίς και πολιτισμένα. Εμείς τσακωθήκαμε και χωρίσαμε. Συμβαίνει. Καλά, και στις καλύτερες οικογένειες. Όχι, παίζει ρόλο. Γιατί και έχω τώρα, αν ξαφνικά δω τον πρώην μου μπροστά, δεν θα χαρώ και ιδιαίτερα. Δεν υπάρχει ένα κομμάτι μου εκκρεμές, αλλά είναι ένα κεφάλαιο το οποίο έχει κλείσει. Αν είναι όμως νοπό. Έχουν περάσει και χρόνια. Αν είναι όμως νοπό αυτό το οποίο έχω, κάπως θα μου διάσεις. Ιδίως αν ξέρεις ότι και στη ζωή του ενός και στη ζωή του άλλου έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι δεν είχα προχωρήσει, να σου πω την αλήθεια. Δεν θυμάμαι κιόλα. Είναι και μήνες. Είναι μήνες πίσω, αλλά ναι, δεν είχα προχωρήσει ούτε ο Σάκης, νομίζω. Δεν θυμάμαι. Οκ, okay, και συναντιέσαι. Μιλάς για τότε που συναντηθήκατε. Ναι. Στην αρχή. Okay. Πριν μπουν σίγουρα δύο μήνες πριν. Ναι. Ναι, στα casting, γιατί μετά γνωρίζαμε ότι και οι δύο είχατε κάτι. Μπράβο. Οπότε δεν είχε συμβεί κάτι ούτε με μένα ούτε με το Σάκη. Τον είδα μπροστά μου, έπαθα σοκ. Και μετά τον είδα πάλι στο casting που έγινε τελική δωδεκάδα. Και πάλι δεν του μίλαγα. Μου λέει, θα μου πεις και ένα γεια. Άντε γεια. Ήταν ξεκάθαρο. Και μετά αυτό. Καμία άλλη επικοινωνία. Uh-huh. Τίποτα πραγματικά μέχρι που μπήκα στο παιχνίδι και μετά από δύο μήνες. Είδαμε το σοκ σου, το αρχικό. Έπαθα σοκ. Το είδαμε. Το είδαμε πολλές φορές, πρέπει να σου πω. Και είδαμε όμως μετά, πολλές φορές προσπαθούσαμε να σκεφτούμε και να ερμηνεύσουμε πώς έγινε αυτή η τόσο γρήγορη για εμάς τηλεοπτικά αλλαγή, η δική σου απέναντί του. Σαν να του έδινες μια ευκαιρία, σαν να τον ξαναγνώριζες, σαν να τον είχες ανάγκη.
Η αλήθεια είναι ότι όταν μπήκε ο Σάκης από το σοκ, γενικά δεν είχα μιλήσει και τα καλύτερα για το Σάκη. Γιατί είχαμε χωρίσει με τον τρόπο που είχαμε χωρίσει, δεν είχαμε μιλήσει ποτέ μετά το χωρισμό μας, δεν είχαμε λύσει κάποια πράγματα που έπρεπε να λύσουμε. Οπότε όταν είσαι 2 μήνες σε ένα παιχνίδι, είσαι πιεσμένος, ζεις κάτω από δύσκολες συνθήκες, έχεις από μόνο το όλη αυτή την πίεση στο κεφάλι σου. Λες όχι και αυτό τώρα. Μπαίνει και ο Σάκης με τη Χριστίνα και παθαίνω εγκεφαλικά. Γιατί λέω, εντάξει, μάλλον με δουλεύουν, θέλουν να παίξουν με τη ζωή μου, θέλουν να παίξουν με την ψυχολογία μου. Ένιωθα πραγματικά πειραματόζω. Αλήθεια σας το λέω. Αλήθεια. Λογικό. Εντάξει, όμως μετά, όταν μίλησα και με τον Σάκη, μίλησα και με τη Χριστίνα, και πραγματικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με την κοπέλα, αλλά μίλησα με τον Σάκη. Καλός ή κακός, νομίζω ότι μπορείς να με διαψεύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα δικό σου άνθρωπο στο παιχνίδι. Αυτό τι είπα, ότι στην αρχή σου φάνηκε μπόμπα και ήταν κακό για σένα στο μυαλό σου, αλλά ήταν το καλύτερο δώρο που μπορούσαν να σου κάνουν. Γιατί είναι σημείο αναφοράς, ένας δικός σου άνθρωπος. Και ιδίως όταν βάλεσαι από γύρω-γύρω και αισθάνεσαι πιο ευάλωτος γενικότερα, ιδίως μέσα στο Survivor, αισθάνομαι ότι ήρθαν όλα, συγγνώμη, στη σωστή στιγμή και μετά ρόλαραν τελείως διαφορετικά, γιατί σας είδαμε να φτάνετε να είστε μια αναπόσπαστη ομάδα, ένας πυρήνας, 2 ανθρώπων που αυτό το οποίο βγάζατε ως ομάδα, σαν ζευγάρι μέσα στο παιχνίδι, αναρωτιόμασταν αν υπάρχει άναψε η σπίθα, ξαναπροέκυψε κάτι. Μην μου το χαλάσεις. Μας άρεσε αυτό το οποίο βλέπαμε. Είναι η ρομαντική της παρέας. Είναι η ρομαντική, να ξέρεις. Και να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι πολλές φορές, το είχα πει και εδώ, ότι σας ένιωθα μαζί, ή ήταν η δική μου ανάγκη, ή τέλος πάντων, τι να σου πω, παιδί μου, αυτό που έβλεπα, ήταν σαν να ήσασταν πραγματικά μαζί. Ο ένας κοίταζε τον άλλον, κοιτάζει δηλαδή, τον άλλον και λιώνει. Τρομερή στήριξη ο ένας με τον άλλον. Φαντάζομαι ότι η κουβέντα που σου ξεκαθάρισε ο Σάκης ήταν και για πράγματα που έπρεπε να έχει γίνει πρώτη κουβέντα αρχικά όταν είχατε χωρίσει. Και μέσα την κάνατε την κουβέντα, σίγουρα, σωστά. Σίγουρα. Οπότε τέθηκαν πολλά πράγματα πολλά κάτω. Πολλά. Αλλά ναι, όντως ο Σάκης μέσα στο παιχνίδι ήταν το άλλο μου μισό, αλλά ήταν αυτό που βλέπατε. Δηλαδή. Δεν είσαστε μαζί πάλι. Όχι, δεν ήταν κάτι. Ήταν πραγματικά τον αγαπάω, τον λατρεύω. Είναι ο άνθρωπός μου, ήταν ο άνθρωπός μου μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι θα βγει στην πορεία, γιατί λέω ποτέ που λες ποτέ. Ναι, ναι. Αλλά δεν είχε συμβεί κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπατε. Γενικά. Είσαι δηλαδή άνθρωπος που θα σκεφτεί ότι. Δεν είμαι του, άμα ραγίσει το γυαλί, δεν ξανακολλάει. Είμαι του. Όλα έρχονται στη σωστή στιγμή. Θα ξαναέδινε ευκαιρία. Λοιπόν, είμαι αυτό ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται, αλλά δεν ξέρω ανάλογα τι ευκαιρία. Δεν, γενικά, αν πω το τέλος, είναι τέλος. Βέβαια, μέσα στο Survivor είναι όλα διαφορετικά. Κάτσε, μισό λεπτό. Είναι γιατί και έξω μέσα το Survivor. Στο Survivor είχες πει θα με κάνεις να σε ξαναερωτευτώ, ρε φίλε. Πολλές φορές το είπες, Μαριαλένα, είναι καταγεγραμμένο. Μία φορά το έχω πει, μία φορά, γιατί παιδιά είναι υπερπεκτάρα. Μία. Όχι μία. Μία. Το είπε στο ίδιο επεισόδιο. Το είπε στο ίδιο. Μία πιάνει. Και δεν είναι προϊόν μοντάζ. Ναι, γιατί παιδιά ο άνθρωπος ήταν. Τι να πω τώρα, σωστή βομάχη. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που περιμένεις έτσι, παρακαλάς από μέσα σου να κερδίσει και κερδίζει με τόσο ευκολία. Δηλαδή πραγματικά τον θαύμαζα. Τον θαύμαζα. Αλλά. Μέχρι εκεί δηλαδή. Πρέπει να το ρωτήσω. Νομίζω ότι οφείλουμε να το ρωτήσουμε. Θα σου πω γιατί. Γιατί επειδή έχουν ακουστεί κάποια πράγματα και νομίζω ότι είσαι η πρώτη που μπορεί να το. Και η μοναδική. Να το λύσει. Ναι. Επειδή έχουν ακουστεί κάποια πράγματα για τον τρόπο χωρισμού ή ενδεχομένως ίσως με κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά του Σάκη και νομίζω ότι πρέπει να το δώσουμε του ανθρώπου. Εσύ μόνο μπορείς να πεις την αλήθεια. Εννοείται. Αν ο χωρισμός σας. Έχουν μιλήσει όλοι οι υπόλοιποι εκτός από μένα. Ναι. Και νομίζω ότι ξέρεις. Ας ακουστεί από σένα πρώτα. Ναι. Επειδή μιλάμε για έναν άσχημο χωρισμό, δεν έχει σημασία. Οι άνθρωποι πολλές φορές χωρίζουν άσχημα. Το θέμα είναι ότι αναφέρθηκαν κάποια άλλα πράγματα εις βάρος του Σάκη. Τα έχεις ακούσει που δεν θέλω να τα πω. Αν πες μας απλά αν ισχύουν. Δεν ισχύουν σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή, δεν θα ξαναμίλαγα μαζί με τον Σάκη αν ισχύαν αυτά τα πράγματα. Αρχικά δεν θα είχα αξιοπρέπει εγώ σαν γυναίκα να μιλάω ακόμα και το καλημέρα να λέω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει φερθεί με τον τρόπο που, έχει υποθεί. Οπότε, πραγματικά, γελάω. Okay. Καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις, γιατί
ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή είναι μέσα, δεν μπορεί να μιλήσει. Όχι, και κάποιος πρέπει να μιλήσει γι' αυτό. Νομίζω πιο πιθανό είναι να το έκανα εγώ αυτό που λένε για τον Σάκη παρά ο Σάκης σε μένα. Λόγω του καράτε. Μα ναι, και εγώ αυτό πιστεύω ότι σε αυτή τη σχέση. Αλήθεια. Μαριαλένα, ναι, ναι, ναι. Ο Σάκης είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Είναι σημαντικό όμως αυτό το οποίο μας λες τώρα, γιατί σκιαγραφώντας τα προφίλ όλων εσάς που συμμετέχετε, χωρίς να γνωρίζουμε πράγματα για την προσωπική σας ζωή και χωρίς να μας αφορά κιόλας την τελική. Πράγματα τα οποία ακούμε ή διαβάζουμε ή πράγματα τα οποία ακούμε από ανθρώπους που ίσως καμιά φορά να είναι και από το περιβάλλον το οικογενειακό, έρχονται και διαμορφώνουν μια εικόνα για σένα, για το Σάκη, για μένα, για τον οποιονδήποτε βλέπουμε τηλεοπτικά. Και καμιά φορά είναι άδικο για ανθρώπους αν κάτι είναι ανυπόστατο. Εδώ θέλω να σε ρωτήσω όμως για όλα αυτά τα οποία είτε έχεις ακούσει, είτε λίγο πολύ έχεις γνωρίσει από τους δικούς σου, από τους συγγενείς σου, από τη μανούλα σου, από τη γιαγιά σου, από τους δικούς σου, όχι από εμάς ως εκπομπή, από άλλες όμως συνεντεύξεις, τοποθετήσεις που έχουν κάνει. Αρχικά, μπαίνοντας στο παιχνίδι, τους είπες, θα μιλήσετε. Δεν θα μιλήσετε, είχε τεθεί κάποιο τέτοιο θέμα. Αρχικά, όταν μπήκα στο παιχνίδι, δεν ήξερα που πάω. Δεν ήξερα τι πάει να πει reality, τι πάει να πει κάμερες, τι... ότι θα πιάσουν την οικογένειά μου. Δεν είχα ιδέα. Τίποτα. Μπήκα... Και δεν φανταζόσουν κιόλας κάτι. Με, σε καμία περίπτωση. Μπήκα για το αγωνιστικό, για να παίξω τα αγωνίσματα. Αυτό. Αυτό έτσι ήταν ο καημός με εμένα. Και οπότε δεν ήξερα ότι θα προσεγγίσουν την οικογένειά μου, ότι θα γίνουν ερωτήσεις, ότι θα βγει στη φορά.